Ήταν η στιγμή που ήθελα να φύγω κι ήρθαν κι οι λιγμοί στα μάτια λίγο-λίγο. Έρωτας μπορεί να αντέξει αυτή τη γυμνιά που να συγχωρεί του κόσμου την ασκήμια. Δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς εκείνα τα εφηβικά, τα για σε μια ακρίνα. Όσο σ' αγαπώ, δεν θέλω τώρα να σε ρίξω, αλλά χλωμίδι βλέπω την Προεδρία. Ακόμα και να σωθεί η εταιρεία, οι στόχοι που πρέπει να εκπληρώσεις για να μην γίνει πρόεδρος ο Σέργιος είναι έτη φωτός μακριά. Ξέρεις ποιο είναι το κατάλληλο μέρος για να γνωρίσει μια κοπέλα ένας νέος σαν και εμένα? Κάπου σκοτεινά να πω. Στο ίντερνετ. Γιατί εκεί πέρα η πρώτη εντύπωση δεν πηγάζει από την εμφάνιση, αλλά από την επικοινωνία. Μπορούμε να σηκώσουμε παραπάνω λεφτά, ίσα-ίσα όμως για το μισολόγιο. Κάτι είναι και αυτό. Τουλάχιστον δεν θα καταλάβει κανείς σε τι θέση βρισκόμαστε. Ειδικά η οικογένεια Στεφανέλη. Λίγο ελαφρύ δεν είναι για τη χειμωνιάτικη κολεξιόν? Μα δεν είναι για τη χειμωνιάτικη, είναι για την καινούρια. Για την καινούρια? Αφού μόλις τώρα βγήκε η προηγούμενη. Ναι, καλημέρα. Το κύριο Σέργιο Στεφανέλη, παρακαλώ. Ναι, είναι πήγον. Έλα, μωρό μου. Πήρα να δω αν σου έλειψα. Αν μου έλειψες, όσο η ζάχαρη στον καφέ μου. Παρεπιπτόντως, τον καφέ μου τον πίνω σκέτο. Τι θες? Καλά, τότε να κλείσω. Τι να σε ενδιαφέρει άλλωστε εσένα η καινούργια κολεξιόν της Εκομόντα? Εσύ έχεις μείνει ακόμη στην παλιά. Και όποτε προλαβαίνω να σε δω ντυμένο, μια χαρά σου πάει. Καινούργια κολεξιόν. Ετοιμάζει ο Κρίστο καινούργια κολεξιόν από τώρα. Βιαστικά και κάτω από το τραπέζι, τυχαία το μάθα. Λίλιαν, είσαι σίγουρη ότι έχεις καταλάβει καλά? Απόλυτα. Μου το είπε μια μοντέλα που προσέλαβε ο Κρίστο για την καινούργια κολεξιόν. Καλά, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Είναι πολύ νωρίς, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Για ποιο λόγο να αποφασίσει κάτι τέτοιο ο Αλέξης? Έλα τώρα, Σέργιε. Εσύ είσαι έξυπνο αγόρι. Δεν πάει πουθενά ο νου σου? Γιατί εμένα κάπου πάει. Αχ, βρε Λουκία, μη μου το στενεύεις άλλο, θα σκάσω. Στένεψε το μέχρι να σκάσει. Μπας και ησυχάσουμε από δάφτη. Να σε δω. Πάλι έφαγες μόνο το βράδυ. Πώς το κάνουμε τώρα, sizing, μου λες? Ήταν το γενέθλιο της αδερφής μου. Α, ναι, χρόνια της πολλά. Να της δίνει ο Θεός και να τα παίρνει από σένα. Άχρηστη, άχρηστη. Κρίστο, τι λόγια είναι αυτά? Τις βαλεριάνες σου και γρήγορα. Συγγνώμη, κοπέλα μου, κατά βάθος είναι τόσο γουρούνι. Κατά βάθος. Απίθμενο όμως. Κορίτσια, θα το επαναλάβω τελευταία φορά. Το βράδυ πριν από κάθε πρόβα, δεν κάνουμε σεξ, δεν τρώμε και δεν πίνουμε. Παρά μόνο νερό. Στο όνομα του Κρίστο. Συνεννοηθήκαμε? Μάλιστα, κύριε Κρίστο. Ωραία, και τώρα διαλυθείτε. Δουλειά, 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 δουλειά. Τι καρακάξεστε μου. Αχ, Παναγία μου. Αέρα, αέρα, αέρα. Μπράβο, Κρίστο, μπράβο. Μακάρι να μπορούσα και εγώ να βάλω έτσι τις γυναίκες σε τάξη. Τα γόρια να δεις πώς τα βάζω. Αλλά τα έχω αργότερα τα χρυσούλια μου. Μαρκέλα μου, φως μου. Θα καθίσεις να δεις και τα αντρικά, ε? Αφού πρώτα βάλω σε τάξη τον άντρα μου. Αλέξη, δεν καταλαβαίνω. Γιατί είμαστε μόνοι? Πού είναι οι γονείς σου και οι υπόλοιποι? Εμένα με συγχωρείτε, πάω να βοηθήσω λίγο τη Λουκία. Οι γονείς μου? Μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Ήθιστε να μαζευόμαστε όλοι για να εγκρίνουμε τη νέα κολεξιόν. Ολόκληρο το διοικητικό συμβούλιο. Δεν τα είπαμε, αγάπη μου. Θέλεις να σκάσει εδώ ο Σέργιος να μάθει για τις χαμηλές πωλήσεις και να γίνουμε βούκινο? Ναι, αλλά αγάπη μου, αργά ή γρήγορα θα το μάθει ότι ετοιμάζουμε νέα κολεξιόν. Αν δεν τον ενημερώσουμε από τώρα, θα του μπουν οι υποψίες. Μαρκέλα, άκουσε με. Το μόνο που δεν θέλουμε είναι να έχουμε το Σέργιο μέσα στα πόδια μας όσο ετοιμάζεται η κολεξιόν. Μας συμφέρει όλους να είναι στα μαύρα σκοτάδια. Και αν τον φάνε κιόλας, ακόμα καλύτερα. Καλύτερα να μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα και την πατήσουμε όπως την προηγούμενη φορά. Αλλά ναι, το πιο πιθανό είναι αυτό. Τι πιθανό? Είμαι σίγουρη, Σέργιε, αυτή είναι η μόνη εξήγηση. Η τωρινή κολεξιόν λοιπόν εστέφθη με παταγώδη αποτυχία και τώρα ετοιμάζουν όπως όπως καινούργια. Και ο Κρίστο τους την παρουσιάζει αυτή τη στιγμή. Τι λες, αξίζω μπόνους για την πληροφορία? Θα τα πούμε αργότερα αυτά, από κοντά. Έρχομαι στην Εκομόντα. Τώρα? Αχ, για το Θεό, Σέργη, μην πεις ότι στο παγώ. Μην ανησυχείς, Λίλια. Δεν διαθέτω το δικό σου δίκτυο ευφυΐας.
Όπως βλέπετε, εδώ έχουμε ένα έξοχο βραδινό φόρεμα. Είναι δουλεμένο με μετάξι και το σχεδιάκι εδώ που είναι ντονάτο και ντυμένο στο χέρι. Υπέροχο, Κρίστο. Μπράβο. Υπέροχο, όντως. Κράτη τα σάλια σου, γιατί δεν λανσάρουμε ακόμα σαλιάρες. Έφυγα. Αλλο, σημασία κανείς? Και το τελείωμα, το τελείωμα. Πιάσε, Μαρκέλα, νιώσε, νιώσε, νιώσε. Χάδια τελείωτο. 100% μετάξι. Το βλέπω. Παιδιά, εγώ δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι είναι 77%, γι' αυτό πρέπει να πιάσω λίγο για να δω. Εμπιστεύσουμε. Είναι ολομέταξο. Όπως το δέρμα σου, να υποθέσω. Συγχαρητήρια, Κρίστο. Δεν πάβεις να μας εντυπωσιάζεις. Γι' αυτό και εσύ μην ξεχνάς την υπόσχεσή σου. Όταν λέω μετάξι, εννοώ μετάξι. Όχι μεταξοσκόλικες. Θα έχεις υφάσματα πρώτης τάξεως. Μην ανησυχείς. Ωραία. Ας περάσουμε στο επόμενο. Λουκία, πού είναι η Πόπη? Οι δημιουργίες του Μέτρα θα μας κοστίσουν ο κόκκος αηδόνι. Πού θα βρούμε τα χρήματα να πληρώσουμε τα υφάσματα? Πού είσαι, μωρή τσαπερδόνα? Τράβα στη Λουκία να σε ντύσει αμέσως. Είχα πάει τουαλέτα, κύριε Κρίστο. Και μετά πήγα να πάρω ένα καφέ. Και μετά πήγα πάλι τουαλέτα. Μπράβο! Και... ο καφές κομμένος. Τράβα στη Λουκία, μη σε πετάξω και σένα στα σκουπίδια. Άντε, είπαμε. Καλός, καλός, αλλά παραπήραμε ένα νομίζω. Άντε, κοριτσάκι μου, τράβα, τι με κοιτάς. Άγιε μου, Ντιόρ, δώσ' μου φώτιση και βοήθεια. Δεν μου άρεσε αυτή. Πολύ φτηνιάρα φαίνεται. Ποια είναι η γιανουριά? Αυτά να τα πεις στον άντρα σου, που μας κόβει το μπάτζετ. Έχεις όμως μια μύτη για τις αντροχωρίστρες, αγάπη μου. Μα μια μύτη. Έλα βρε κοριτσάκι μου, μην κάνεις έτσι, μη στεναχωριέσαι. Είναι πιο ωραία δηλαδή αυτή με την ηλίθια φάτσα της από μένα. Χριστίνα, πες μου με το χέρι στην καρδιά. Έχω γεμίσει ρητίδες. Όχι, αλλά άμα συνεχίσεις την κλάψα θα γεμίσει σίγουρα. Σύνερθε βρε σοφάκι, δεν μπορώ να σε βλέπω συνέχεια έτσι. Ούτε εγώ μπορώ να βλέπω τη μούρη της. Ή αυτή ή εγώ. Αν φερθείς έξυπνα, αυτή θα πάρει πολύ γρήγορα πόδια από εδώ μέσα. Μένει να βρούμε ένα σχέδιο. Να μαζευτούμε το μεσημέρι. Να μας πει η Μαριάννα Ταταρό. Είναι θέμα ζωής και θανάτου. Έλα βρε κοριτσάκι, μη στεναχωριέσαι. Γεια σας κορίτσια, τι κάνετε? Αχ, ωραία, ήρθε η χαρά της ζωής. Δεν μου λες κορίτσι μου εσύ, οπότε έρχεσαι στην τουαλέτα τέτοιο κέφι έχεις? Καμιά φορά. Μπα, τι βλέπω? Πάλι κοπροσκυλιάζετε στις τουαλέτες? Η Χριστίνα βέβαια κάνει και άλλα πράγματα στις τουαλέτες στις ελεύθερες ώρες της. Στις τουαλέτες, στα γραφεία, όπου βρει δηλαδή. Εγώ φεύγω. Σαν πολύ στριμωχτήκαμε εδώ μέσα και βρώμισε ο τόπος. Μαρία, έρχεσαι! Ναι. Καλημέρα, καινούρια μου αγάπη. Καλημέρα, καινούρια ζωή. Ραραρίραραρα. Πού είσαι, Σούπερμαν? Πού πετάς αυτή τη στιγμή? Πού είσαι, αγόρι μου? Μήπως κοιμάσαι ακόμα, άντρακλά μου? Όλα σε σένα τα βρήκα. Είμαι ερωτευμένος, κάτι πιο πάνω. Μάνα, τι έπαθες? Εγώ? Μια χαρά είμαι καλέ. Γιατί? Να, λίγο έτσι τεντώνομαι, γιατί πιάστηκε η μέση μου λιγάκι. Είσαι σίγουρη? Γιατί έχεις ξαπλώσει ολόκληρη πάνω στον πάγκο. Να φωνάξω έναν γιατρό μου πως είναι λουμπάγκο. Λουμπάγκο, τόσο γριά είναι η μάνα σου. Όχι, βρε παιδί μου, να είναι από τη γυμναστική. Κάνεις εσύ γυμναστική? Α, ναι. Λογαριασμό θα σου δώσω. Άντε, τράβα τώρα μέσα να πάω να πιεις πρωινό. Άντε και να κάνω λίγο στρέτσι κι εγώ. Άντε, καλέ, πήγαινε, πήγαινε. Κάνουμε έναν έρωτα όλο τρελά. Σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Χτύπα ξύλο, καλέ. Είσαι το τέρι μου, το πιο γλυκό μου τέρι. Αμάν βρε αγόρι μου, άντε πόση ώρα πια θα τρως εκεί μέσα? Τέλειωσα, τι έγινε?
Βιάζεσαι να με διώξεις. Βέβαια, έχουμε και δουλειές. Εσύ δεν είχες πει θα πας σπίτι της Μαρίας να παίξουμε το χρηματιστήριο. Βλέπω το stretching σου έκανε πολύ καλό. Βρήκες πάλι τον παλιό καλό ξινό εαυτό σου. Ξινή? Εγώ είμαι ξινή? Βρε αγόρι μου, δεν βλέπεις κάτι το διαφορετικό απάνω μου? Μία λάμψη, μία απόχρωση, κάτι τι τέλος πάντων. Μια χαρά ξινή είσαι. Αλλά εγώ έτσι σ' αγαπάω. Αγόρι μου. Όλα σε σένα τα βρήκα. Είμαι ευτυχισμένος. Κάτι πιο πάνω από ερωτευμένος. Πες το. Είναι ακόμα στα τελεία, ωραία. Μην ανησυχείς, Λίλιαν, δεν θα σε εκθέσω. Γι' αυτό δεν περνάω από το γραφείο σου. Σε παρακαλώ, Σοφία, μην το κάνεις. Άσε με, Μαρία, άσε με. Δεν πάει άλλο. Πρώτα θα την ξεμαλιάσω και μετά θα παραιτηθώ. Μην κάνεις καμία βλακία, σκέψου τα παιδιά σου. Δεν πάμε καλά, δεν πάμε καθόλου καλά. Συγγνώμη, κύριε Στεφανέλη. Γλιστρήσαμε. Αφού δεν σφουγγάρισα ακόμα. Μη τι σ' ακούτε, ψέματα λένε. Σας είδαν έτσι γλυκούλοι και είπανε να σας την πέσουνε. Αχ, Θεούλε μου. Αλήθεια σας λέει η Σοφία, κυρία Στεφανέλη. Γλιστρήσαμε, σας τορκίζομαι. Εσείς τι κάνετε, πώς από εδώ, όλα καλά? Υπέροχα, δεσποινής μου, εξαιρετικά. Αφού γλίτωσα και αυτή τη φορά, πώς γίνεται σε κάθε συνάντησή μας να κινδυνεύει η υγεία μου? Σας ευχαριστώ. Εννοώ ότι... Λοιπόν, εμένα θα με επιτρέψετε. Έχω δουλειά. Εσείς μην ενοχλείστε. Συνεχίστε το πατινάζ. Δεν σε πολύ συμπαθεί, ε? Σοφία, εμένα άλλο με ανησυχεί αυτή τη στιγμή. Τι κάνει τέτοια ώρα εδώ ο κύριος Στεφανέλης, ε? Δεν μπορούσε να διαλέξει χειρότερη στιγμή. Πού είσαι, Σούπερμαν? Σε ποιους γαλαξίες πετάς και αφήνεις την Pretty Woman μόνη στο κρύο και την παγωνιά? Καημέρα. Κουτιά έχεις στην κουζίνα. Πηγαίνετε μέσα, βάζετε ό,τι θέλετε, ζυγίζετε και μου δίνετε τα λεφτά. Μα εγώ ήθελα... Τι συμβαίνει, μαντάμ, όλα στο πιάτο τα θέλετε. Συγγνώμη. Αλλά βέβαια, η σύγχρονη κοινωνία μας έχει ευνουχήσει κανονικότατα. Είχε δίκιο ο Σούπερμαν. Δεν σπούδασε άδικα ανώτερα μαθηματικά στη Νέα Υόρκη. Σπούδασε ο Σούπερμαν μαθηματικά στη Νέα Υόρκη? Θέλετε να σας βοηθήσω σε κάτι άλλο, γιατί έχουμε και δουλειές. Κοιτάξτε, εγώ ήθελα μερικά σοκολατάκια. Ωραία. Σας είπα, κουτιά έχει μέσα. Σήμερα είμαστε self-service δοκιμαστικά. Η τελευταία μόδα στα ζαχαροπλαστεία της Νέας Υόρκης. Έλα, αγόρι μου, ψηλό και δυνατό. Καλά τότε. Έλα, αγόρι μου. Έλα να με σώσεις από τους ανεπρόκοπους υπαλλήλους μου στο αστεροσκοπείο. Έλα να με πάρεις να πετάξουμε ψηλά στα αστέρια. Ήρθε. Πού είσαι, γατούλα μου? Με ψάχνεις? Μελετούσα ένα άρθρο για τα μαθηματικά του έρωτα. Ενδιαφέρεσαι να στα διδάξω? Δικό σου Σούπερμαν. Πραγματικά είμαστε όλοι εντυπωσιασμένοι. Και πιο πολύ από όλους, εγώ. Σεργέ, τι κάνεις εδώ? Εσείς τι κάνετε εδώ? Αν δεν ήξερα ότι αυτό θα ήταν παράλογο, θα έλεγα ότι ετοιμάζετε καινούργια κολεξιόν. Εμένα με συγχωρείτε. Νομίζω ότι με χρειάζεται η Λουκία. Τσάω, Μπέλο. Σέργε, θα σου τηλεφωνούσα. Δεν θυμάμαι να είχαμε κάποιο ραντεβού. Γιατί απαντάς στα τηλεφωνά μου? Ήρθα μήπως δεήσει κανείς να με ενημερώσει για τις πωλήσεις. Γιατί ακόμα δεν έχω λάβει καμιά αναφορά. Ναι, κοίτα, Σέργε. Αλλά όντως βλέπω ότι ετοιμάζετε νέα κολεξιόν. Τι είναι όλα αυτά? Τι γίνεται εδώ, Αλέξη, γιατί δεν είμαι ενημερωμένος? Θα σε ενημερώναμε. Κρίναμε ότι ήταν καλό να κοιτάμε μπροστά. Να μην τα αφήνουμε όλα τελευταία στιγμή.
να ξεκινάμε κάθε κολεξιόν από νωρίς. Είναι η νέα πολιτική της εταιρείας, ξέρεις. Η νέα πολιτική. Μάλιστα. Αυτό είναι, Αλέξη. Ή μήπως η τελευταία κολεξιόν απέτυχε παταγωδός και βιάζεσαι να λανσάρεις καινούρια. Φυσικά. Επειδή εσύ κοπροσκυλιάζεις κάθε μέρα στο Υπουργείο, δεν μπορείς να φανταστείς ότι άλλοι άνθρωποι δεν χρονοτριβούν και κοιτάνε μπροστά. Κοπροσκυλιάζω. Mm. Μπορεί να είναι και έτσι, όπως τα λες. Οπότε φαντάζομαι δεν θα έχεις αντίρρηση να ρίξω μια ματιά στην αναφορά για τις πωλήσεις. Καμιά αντίρρηση. Θα στη στείλουμε στο γραφείο σου. Άστο, Αλέξη. Μην υδρώνεις άδικα. Γεια σου, αδερφούλα. Και μην μου ανησυχείς. Όταν θα παραλάβω εγώ τα ηνία της εταιρείας, θα υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Για τα παλικάρια από εδώ δεν μπορώ να υποσχεθώ. Στο είπα ότι θα το μάθαινε. Κάποιος τον ενημέρωσε. Ναι. Κανόνισε τώρα να αφήσει τη Λίλιαν μόνη της στο έλεος του Σέργιου. Όρμα της πριν είναι αργά. Πάλι εγώ θα την πληρώσω την ύφη. Τι μουρμουράτε εκεί. Ε. Ποιος μπορεί να τον ενημέρωσε. Μπα. Σύμπτωση θα είναι. Δεν πιστεύω στις συμπτώσεις, Μαρκέλα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είμαι σίγουρος ότι ήταν γραφτό να διασταυρωθούν οι δρόμοι μας. Τι κι αν έχουμε μια διαφορά ηλικίας. Φαίνεται να έχουμε τόσα κοινά εμείς οι δύο. Σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Βλέπουμε τη ζωή με τον ίδιο τρόπο. Άλλωστε, ως γνωστό, ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Μήπως τις γράφω κοινοτυπίες. Γιατί ξέρω σε ποια γράφω. Πώς να είναι άραγε η γυναίκα που άγγιξε την καρδιά μου. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte Bejo, Bejo. La tela du cinéma, tout le monde s'y a fogo. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte Bejo, Bejo. Λες. Δεσποινής. Σας τρόμαξε. Εγώ. Παρεπιπτόντως να το θυμάστε αυτό το συνέστημα, γιατί το προκαλείτε συχνά γύρω σας. Ο κύριος Μαντάς δεν είναι εδώ. Ναι, ξέρω και πού είναι ο κύριος Μαντάς και τι κάνει. Εσάς ήθελα. Εμένα? Σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμη? Θέλω την αναφορά για τις πωλήσεις της κολεξιών. Την αναφορά? Μα δεν μου είπε τίποτα ο κύριος Μαντάς. Μισό λεπτό να τον ρωτήσω. Και από πότε χρειάζομαι την άδεια από τον κύριο Μαντά, Δεσποινής, για να ενημερώνομαι για τις υποθέσεις της Εκομόντα? Είμαι ή δεν είμαι βασικός μέτοχος της εταιρείας? Αν δεν μου δώσει την άδεια ο κύριος Μαντάς, δεν μπορώ να σας δώσω την αναφορά. Καλώς μην κάνετε τον κόπο. Δεν χρειάζεται, δεν θα σας τη δώσω. Απαιτώ όμως εγώ να μου παραδώσετε την αναφορά τώρα. Μα σας είπα, κύριε Στεφανέλη, έχω ρητή εντολή να μην παραδίδω έγγραφα της εταιρείας αν δεν μου δώσει ο ίδιος ο κύριος Μαντάς την έγκριση. Καλώς. Πολύ καλώς. Ενημερώστε με τότε προφορικά. Δεν νομίζω να απαγορεύεται η ενημέρωση των μετόχων γύρω από υποθέσεις της εταιρείας. Εκτός αν ο κύριος Μαντάς και εσείς έχετε να κρύψετε κάτι. Λοιπόν. Λοιπόν, Δεσποινής, θα μου πείτε πώς πήγαν οι πωλήσεις ή θα συνεχίσετε να με κοιτάζετε σαυλαμένοι. Ανυπομονώ να κοιτάξω στα μάτια σου και να δω όλα όσα νιώθω ότι κρατάς κρυμμένα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θέλεις να στείλεις φωτογραφία σου. Νικόλα! Πρέπει όμως να σ' αφήσω τώρα, τα λέμε.
με αργότερα μείζον κρίση στη δουλειά χρειάζονται τις γνώσεις μου. Σου φέρα λίγο τσάι να πάρεις δυνάμεις. Γιατί δεν σήκωσες κεφάλι όλη την ημέρα από τη δουλειά. Σας ευχαριστώ, κυρία Κέτη. Έτσι είναι οι δουλειές. Μας ρουφάνε το αίμα. Ναι, αλλά εσύ και η κόρη μου το παρακάνετε. Πότε θα αγαπήσετε να κάνετε σπίτι οικογένεια? Μια και το αναφέρατε, με όλο το θάρρος να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, αγόρι μου. Ρώτα μου ό,τι θες, αφού το ξέρεις. Εγώ σαν γιο μου σε έχω. Εμένα. Μόνο ως γιο σας θα μπορούσατε να με δείτε. Τι λες, αγόρι μου, σαν τι άλλο? Να, δηλαδή, μια μεγαλύτερη γυναίκα δεν θα μπορούσε να με δει σαν έναν άντρα που θα μπορούσε να στηριχθεί επάνω του? Δεν φαίνομαι όριμος, δυνατός? Τι θα γίνει, Δεσποινής? Θα μου πείτε πως πήγαν οι πωλήσεις ή θα κοιταζόμαστε έτσι όλη μέρα? Οι πωλήσεις είπα, πήγαν αρκετά καλά. Αρκετά, όχι πολύ. Πολύ καλά, αυτό εννοούσα. Α, ωραία, ωραία. Και τώρα αυτό εσείς το λέτε σοβαρή ενημέρωση προς ένα στέλεχος του Διοικητικού Συμβουλίου? Σοβαρότατη. Με δουλεύετε? Νούμερα θέλω, Δεσποινής. Έστω στο περίπου. Και μην μου πείτε ότι δεν τα θυμάστε απ' έξω. Δεν μπορείτε, για άλλο μια ιδέα θα την έχετε. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Καλό είναι αυτό. Τα νούμερα αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Τα ποσοστά των πωλήσεων ανατρέπονται. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Μάλιστα, ναι. Και τι δεν μπορείτε να μου πείτε ακριβώς, Δεσποινής? Αν οι πωλήσεις μας πέσαν στο 0 ή στο 0,5%. Αφήστε το, Δεσποινής. Δεν χρειάζεται να υδρώνετε άλλο. Όχι, 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 δεν εννοούσα. Ακούστε. Όσο δεν εκτιμώ το παρουσιαστικό σας, τόσο εκτιμώ την αφοσίωσή σας στον κύριο Μαντά. Σκεφτείτε όμως τι θα την κάνετε την αφοσίωση όταν θα στέκεστε και οι δύο μαζί στην ουρά για το Ταμείο Ανεργίας. Δεν σας καταλαβαίνω. Καταλαβαίνετε και πολύ καλά. Η αφοσίωσή σας στον άχρηστο κύριο Μαντά θα σας παρασύρει μαζί του στην καταστροφή. Ο κύριος Μαντάς δεν έχει να φοβάται τίποτα και η προεδρία του είναι πάρα πολύ πετυχημένη. Ανατρίχιασα, τόση αφοσίωση πια. Ούτε ερωτευμένη να είσαστε μαζί του. Δεν... σας απαγορεύω. Και αυτός πώς σας ανταμείβει? Σας δίνει προαγωγή, αλλά η τρύπα, τρύπα. Εκτός βέβαια, αν είστε εσείς που δεν θέλετε να φύγετε από δίπλα του. Αντίο, Δεσποινής. Και συγχαρητήρια. Πάντα τέτοια. Τι έγινε, σου δώσε την αναφορά? Δεν κατάλαβες, γλυκιά μου. Από μένα θα ενημερώνεσαι μόνο για τον τόπο και την ώρα που θα μου προσφέρεις και τις υπόλοιπες υπηρεσίες σου. Για τίποτα άλλο. Τι έκανε, λέει? Σε ρώτησε πώς το βλέπεις σαν άντρα? Το δίκανο. Ηρακλή, ηρέμησε. Το παιδί είναι μπερδεμένο. Έχει σύγχυση σεξουαλικής ταυτότητας ή κάτι τέτοιο. Το είδα στη Δρούζα. Καλά, είναι κρατική τηλεόραση. Έχεις δίκιο. Δεν φτάνει το δίκανο. Θα πάρω και το κουζινομάχαιρο. Ηρακλή, το παιδί είναι μπερδεμένο. Πρέπει να το βοηθήσουμε. Καμιά φορά άβγαλτα νεαρά αγόρια ερωτεύονται όριμες γοητευτικές γυναίκες. Πλατωνικά. Θυμάσαι την ταινία, το Πρωτάρι, που είχαμε δει σε εκείνο το θερινό σινεμά που τώρα έγινε σούπερ μάρκετ? Εγώ το θυμάμαι. Εσύ δεν θυμάσαι καλά. Γιατί μόνο ο πλατωνικός δεν ήταν εκείνος εκεί ο έρωτας. Είχε και ακατάλληλες σκηνές. Δεν ξέρω τι λες. Το παιδί όλη την ώρα μέσα στα πόδια μας, φυσικό είναι να μπερδευτεί. Πού πας? Να το ξεμπερδέψω. Αλλά ο άνθρωπος μεγαλούργησε. Η αντρική κολεξιόν είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή από τη γυναικεία. Κοίτα, Μαρκέλα, εσύ θα είσαι υπεύθυνη για την κολεξιόν. Θέλω εσύ και μόνο να την παρακολουθείς. Και βέβαια, Αλέξη. Εγώ έχω να αντιμετωπίσω το κόστος. Πάντως, όσον αφορά τα υφάσματα, θα έχουμε δύσκολο δρόμο μπροστά μας.
Ναι, αλλά κοιτάξτε αυτή τη φορά να μην κάνετε καμιά πατάτα. Γιατί δεν θα είναι μόνο ο Κρίστο που θα σε εγκαταλείψει, Αλέξη. Μην ανησυχείς, αγάπη μου. Θα αναζητήσουμε καλή προσφορά από τους προμηθευτές, αλλά τα υφάσματα θα είναι αλφα-αλφα. Το ελπίζω. Πα! Εδώ είναι ακόμα ο αδερφούλης μου. Βρε, τα παιδιά. Και έλεγα, είναι σωστό να φύγω χωρίς να χαιρετήσω. Εσύ δεν είχες φύγει. Αλέξη, η τρόπη σου πια. Τι θα έλεγε ο Στέφανος να σ' άκουγε. Αλλά τι λέω, ο Στέφανος δεν είναι εδώ. Οπότε κανείς μας δεν ξέρει τι ετοιμάζεις πίσω από την πλάτη μας. Τι θέλεις πάλι, Σέργια. Αυτό που δεν θέλω, Αλέξη, είναι να μάθω πόσο χαμηλά έχουν πέσει οι πωλήσεις μας. Γιατί κάτι μου λέει πως ούτε η δική μου κράση θα το άντεχε αυτό. Σε πληροφορώ, αδερφούλη μου, ότι με τη νέα κολεξιόν θα τρίβεις τα μάτια σου για τις πωλήσεις. Θα τρίβω τα μάτια μου, αν μετά το διοικητικό συμβούλιο του Σεπτεμβρίου ο Αλέξης παραμείνει στη θέση του Προέδρου. Εκεί να δεις, τρίψιμο. Καλημέρα. Καλά, δεν το πιστεύω ότι ήταν ακόμα εδώ. Τι να έκανε τόση ώρα άραγε. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Ηρακλή. Γιατί μου δώσατε προσευχητάρι. Για να προσευχηθείς, γιατί άλλο. Μπας και σου ήρθε η θεία φώτιση και καταλάβεις τι λάθος δρόμο έχεις μπλέξει. Δεν καταλαβαίνω, πώς ξέρετε. Μα δεν έκανα τίποτα κακό. Α, ώστε δεν έκανες. Άκου, Νικόλα, παιδί μου. Εμείς εδώ σε έχουμε σαν παιδί μας. Σε ταΐζουμε, σου φτιάχνουμε τσάι, καφέ ελληνικό. Και το εκτιμώ πολύ. Αλλά όχι και να μας φας και τη γυναίκα. Να σας φάω τι. Προσευχή σου. Κάνε μια προσευχή, μπας και φύγουν τα δαιμόνια. Χριστέ μου, τι νομίσατε. Προφανώς η κυρία Κέτη με παρεξήγησε. Πω Θεέ μου, ντροπή. Επικάλεσε τα θεία, παιδί μου, και χαίρομαι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα για σένα. Όχι. Δεν καταλάβατε. Μπορώ να σας εμπιστευτώ ένα μυστικό. Πες πως κάνεις εξομολόγηση. Επικοινωνώ μέσω ίντερνετ με μια γυναίκα 40 χρονών. Και νομίζω πως είμαι ερωτευμένος. Γι' αυτό ρώτησα την κυρία Κέτη αν θα μπορούσα να αρέσω σε μια μεγαλύτερη γυναίκα. Αυτό ήθελα να μάθω. Αγόρι μου. Και δεν το έλεγες καθαρά. Άκου, Νικόλα, κι εγώ όταν ήμουν νέος είχα ένα, πώς να το πω, ένα καρδιοκτύπι για μια φίλη της μητέρας. Αλήθεια. Ναι, αλλά μιλάμε καθαρά πλατωνικά, έτσι. Μην προχωρήσεις, αγόρι μου. Αλλιώς θα μπλέξεις σε επικίνδυνα πράγματα. Σου μιλάω σαν άντρας προς παιδί. Τι ήθελε, λέει. Ήθελε να δει την αναφορά, αλλά μην ανησυχείτε, εγώ δεν του την έδωσα. Έτσι κι αλλιώς έχει καταλάβει τα πάντα. Όχι. Ό,τι καταλαβαίνει ο κύριος Στεφανέλης δεν σημαίνει ότι είναι και αλήθεια. Τι εννοείς? Τίποτα. Απλά, ό,τι και να σας πει, να μην το πιστέψετε. Δεν σε καταλαβαίνω. Και πολύ καλά κάνετε. Τέλος πάντων, αν έχεις την καλοσύνη, ενημέρωσε τη Λουκία να συνέλθουμε κατά τις 4 να δούμε για το κόστος της κολεξιών. Εντάξει? Ναι, βέβαια. Εντάξει. Κύριε Μαντά, ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι. Μπορώ να κάνω τώρα το μεσημεριανό μου διάλειμμα? Αρκεί να είσαι στις 4 το ραντεβού με τη Λουκία. Α, μην ανησυχείτε. Έτσι κι αλλιώς μαζί θα είμαστε, μαζί θα έρθουμε. Έχεις αρχίσει να γίνεσαι πολύ κοινωνική, το ξέρεις. Εγώ? Όχι, εγώ. Δεν το είπα για κακό, Μαρία. Πήγαινε. Και να περάσετε καλά. Σας ευχαριστώ. Πρόσεχε. Μη τη φοβάσαι τη σιώπη. Είμαι δικιά σου, στο έχω πει. Γιατί φοβάσαι? Ναι, αλλά πολλές σιωπές σήμερα. Πού είσαι, καμάρι? Είμαι δική. Πού είσαι, Σούπερμαν? Αχ, και πώς να είσαι στα αλήθεια. Είμαι εγώ γυναίκα φίνα, ντερμπεντερισά. Ποια είναι αυτή η γλυκιά φωνή που χαϊδεύει τα αυτιά? Σούπερμαν, ήρθες. Γιατί άργησες? Έπρεπε να σώσω ένα αεροπλάνο. Με κουτσούλησε ένα πτηνό. Έτρεχα να βρω καθαριστήριο να μην έρθω και σαν γύφτος. Αλλά κανείς δεν μου άνοιγε. Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από το Σούπερμαν πια. Έχω εγώ. Σώσε μένα. Πάρε με να πετάξουμε ψηλά μαζί. Ξέρεις, τον τελευταίο καιρό πάσχω από ψυχοφοβία. Ο ψυχίατρος μου είπε ότι πρέπει να είναι επειδή οι άνθρωποι δεν πιστεύουν σε μένα πια. Σούπερμαν! Πάσε ψυχίατρο! Πω, μπάσε καλό μου.
Μου φαίνεται ότι εγώ θα πάω στο ψυχίατρο. Μα να μην μπορώ να φανταστώ καθόλου πώς θα είναι. Τι, βλέπεις τίποτα κακό? Όχι, τι τα πιστεύω εγώ αυτά. Για πες. Έλα, Μαριάννα, μίλα να πάμε και σε μένα. Πολύ παράξενο. Πολύ παράξενο. Πολύ παράξενο. Τι είναι, ρε παιδιά, μιλήστε. Πολύ κρίσιμες μέρες σε περιμένουν, Μαρία. Πού, στην επαγγελματική ή στην προσωπική μου ζωή? Δεν ξέρω, είναι μπερδεμένο. Τα χαρτιά δείχνουν ότι η προσωπική σου ζωή είναι στενά συνδεδεμένη με την επαγγελματική. Σαν κουβάρι ένα πράγμα. Μπα, αποκλείεται. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αφού το λες. Πάντως, ένα όνειρό σου θα πραγματοποιηθεί. Αλλά θα περάσεις διαπυρός και σιδήρου μέχρι να συμβεί αυτό. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να συναντηθούμε. Θέλω να δω πώς είσαι στην πραγματικότητα. Και όχι μόνο στο μυαλό μου. Εντάξει, Σούπερμαν. Θέλεις να δεις πώς είμαι πραγματικά? Θα με δεις. Ούτε μια στιγμή δεν μ' άφησες να παίξω. Ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω. Άρχισα κι εγώ να σου γυρνάω τις πλάτες και να συναντώ αγγέλους υπνοβάτες. Άρχισες μετά να στέλνεις ποιηματάκια με τα κινητά ατάκες και στιχάκια. Πόσο σ' αγαπώ. Thank you.